Χαίρετε φίλες και φίλοι του Κοτσόβολου. Γεια σου Μαντούλα. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Κρυώνεις? Κρυώνω, με έχεις πλευρητώσει. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι μπορώ. Έτσι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ζεσταίνομαι, ασταμάτω, τώρα πιάσει και ζέστη και η Μαντούλα συνέχεια κρυώνει. Τι να κάνω. Και τη λέω να αντιθεί και τελικά έβαλε και το πουκάμισο το οποίο το φόραγε πριν στα πόδια. Τι να κάνω αφού κρυώνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού κρυώνω, με ανάγκασε να τσιτσιδωθώ. Να τσιτσιδωθεί ανάγκασε επειδή κρυώνει. Να βγάλω το πουκάμισο που το είχα δέσει εδώ ωραία στη μεσίτσα μου και να το βάλω πάνω. Ναι. Κρυώνω, ρε. Δεν πειράζει. Με αυτά που θα πούμε σήμερα, είμαι σίγουρος ότι θα ανάψεις. Θα ανάψω. Ναι. Γιατί θα μιλήσω. Γιατί θα πούμε πολύ ωραία πράγματα. Για σόμπες. Όχι σόμπες, ρε. Γιατί. Με το καλοκαίρι σόμπες. Γιατί τι κάνουμε τις σόμπες, 40 βαθμούς. Θα ανάψω με την τεχνολογία που έχουμε φέρει εδώ πέρα. Λοιπόν, ήταν μεταφορικό. Έχουμε ξαναφέρει εδώ πέρα στο Try Me και ψυγεία και πλυντήρια. Αλλά δεν έχουμε ξαναφέρει αυτά που έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας. Ναι. Και μάλιστα σήμερα, Μαντώ, ναι, το πλυντηριάκι μας εδώ πέρα της Boss. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Το ψυγείο είναι εύκολο να το βάλεις στην πρίζα και να δουλέψει. Ναι, το πλυντηριάκι μας εδώ πέρα της Boss θα το βάλουμε να δουλέψει. Μάλιστα. Πριν όμως βάλουμε αυτό να δουλέψει, να δούμε τι κάνει. Έχεις καταλάβει μια μεγάλη διαφορά που έχουμε εδώ πέρα. Μια μεγάλη διαφορά. Έχει φύγει το υπέρλαμπρο κόκκινο ψυγείο μας και έχει αντικατασταθεί με ένα εξίσου υπέρλαμπρο ίνοξο. Δίπλα σε αυτό βλέπεις κάτι άλλο. Βλέπω και κάτι χυμούς. Ναι. Βλέπω και κάτι κύβους. Ναι. Η κύβη είναι δική μας. Η κύβη είναι δική μας. Η χυμή, θέλω να μου πεις λοιπόν. Σε λιγάκι θα σας πούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους χυμούς. Απλά πριν πούμε, θέλω να τους μετρήσεις. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους χυμούς. Αν τους μετρήσω. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία, ωραία, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14 επί 12. Πόσο κάνει. Πες μου. Τώρα πολλά θες. Είναι πολύ εύκολο. 14 επί 12. Κάνεις 14 επί 10. Κάνεις 14 επί 10 και ναι, μετά κάνεις 2. Ναι, άσε με τώρα, μην εκτεθούμε κι άλλο. Έλα ρε Μαντώ. Πανεπανόρθωτα. Έλα ρε Μαντώ. Έλα, τώρα άσε με, δεν μπορώ λοιπόν, να λοιπόν, είναι 14 επί 12 συν 3, 171. 168. 168. Και άλλοι τρεις εδώ από πάνω, τους έχασες. Αχ, 168. 169, 170, 171. Μπράβο, Μαντώ, έλα. Η πρώτη δημοτικού, εκεί τα μαθαίνεις αυτά. Λοιπόν, Μαντώ, πριν σου πω εδώ πέρα τι θα κάνουμε με τους 171 χυμούς, κατάφερες να μετρήσεις μόνος σου χωρίς κομπιτεράκι χωρίς να σε βοηθήσει κανείς. Χωρίς τη βοήθεια κανενός, ναι, να τα λέμε αυτά. Θα ξεκινήσουμε με το πλυντήριο. Και το πλυντήριο της Boss και το ψυγείο της Boss τα είχαμε δείξει στην έκθεση. Έτσι, καλέ, δεν τα θυμάμαι εγώ. Έτσι, το πλυντήριο της τεχνολογίας. Λοιπόν, Μαντώ, το έχουμε συνδέσει στην παροχή νερού. Μάλιστα. Έτσι, κάναμε δική την κατάσταση για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Okay. Το συγκεκριμένο πλυντήριο έχει κάτι το οποίο είναι πολύ μπροστά από οτιδήποτε άλλο. Τι? Είναι αυτό που γράφει εδώ πάνω, έτσι. Το Active Oxygen. Δηλαδή ενεργό οξυγόνο. Ξέρεις τα αγγλικά σου. Ναι. Το πήρες το lower. Ναι, καλέ. Α, εντάξει, ναι, καλέ. Με τι βαθμό? Τι είναι το ενεργό οξυγόνο? Λοιπόν, Μαντώ, άκου να δεις τώρα τι κάνουμε. Το ενεργό οξυγόνο είναι μια τεχνολογία, έτσι, η οποία ουσιαστικά σου επιτρέπει να απολυμμένεις 99,99% τα ρούχα χωρίς να χρειαστεί να βάλεις τη θερμοκρασία του νερού σε ψηλά. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, χρησιμοποιείς ένα δράδυ. Κοίτα, θα δει. Έτσι. Μπορείς γιατί 99,9% και έχει αφήσει 99,99%. Αφήνεις και ένα 0,01. Μήπως είναι κάποιο μικρόβιο δηλαδή που είναι. Το αφήνεις πολύ... γιατί ρε παιδί μου μπορεί να κάνεις και ένα λάθος. Το αφήνεις να υπάρχει ένα μικρόβιο πάνω. Ας υπάρχει αυτό το μικρόβιο. Είναι ο μοναδικό, το μοναδικό που θα εξηγήσει. 0,01%. Ναι, μωρέ, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, μωρέ, εντάξει, κατάλαβες. Έλα, για πες. Λοιπόν, Μαντώ, το ενεργό οξυγόνο ουσιαστικά αυτό που κάνει έχει ένα σύστημα μέσα στο πλυντήριο. Το οποίο κανονικά χρησιμοποιεί τον αέρα και το νερό που τραβάει όλα αυτά τέλος πάντων. Μάλιστα. Και ψεκάζει τα ρούχα που έχεις μέσα με ενεργό οξυγόνο. Αυτό. Χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσει θερμοκρασία ψηλά, έτσι να τη βάλει σε 60-70 βαθμούς και να σου βαριάσει το ρούχο και να σου γίνει χάλια. Ναι, σε αυτές τις θερμοκρασίες ούτως ή άλλως τα ρούχα πρώτον κινδυνεύουν, άμα τα πλένεις συχνά. Βέβαια, και γενικότερα έχει και μεγαλύτερη κατανάλωση. Αν βάλεις όμως σε μια χαμηλή θερμοκρασία, έτσι, στους 30 βαθμούς. Άντε καλέ που το απολυμμένεις στους 30 βαθμούς. Το απολυμμένεις στους 30 βαθμούς και βγάζει και καπνούς. Και το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Έχει και λαμπάκι μέσα. Φέρω ένα μπλουζάκι. Έχουμε εδώ πέρα, Μαντώ. Θέλω να φέρω το δικό μου. Φέρε και το δικό σου. Θα πάρουμε και το δικό σου. Τζάμπα λοιπόν, τα έφερα τα πράγματα. Εδώ πέρα, σας δείχνω αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό. Μισό λεπτό. Εδώ. Έχει φέρει και τη βαλίτσα στην Ελλάδα. Να δείξω αυτό. Θα βάλουμε πλυντήριο. Είναι κατευθείαν έχει έρθει από το τελευταίο μου ταξίδι. Ξέχασα να τα πλύνω και από την Ντόχα. Από την Ντόχα. Μπράβο. Το γράφει. Και από την Ντόχα εδώ μέσα. Κοίτα εδώ τώρα. Λοιπόν, για απολύμανέ μου αυτό που προχτές ήμουνα με το σκυλί μου. Φέρε εδώ.
Αυτό. Τι είναι αυτό, τι είναι στο Batman. Είμαι, θέλω να σας πω ένα μυστικό. Κοίτα εδώ, Μαντώ. Είμαι τελικά ο Bruce Wayne. Είσαι ο Bruce Wayne. Ναι. Μαντώ, πατάς το κουμπάκι και το βάζεις μπροστά. Ναι. Εντάξει, ανάψαν τα λαμπάκια. Κοίτα πόσο εντυπωσιακό είναι. Κάτσε ρε, Μαντώ. Να δείξουμε λιγάκι εδώ πέρα τι γίνεται. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Κοίτα πόσο εντυπωσιακό είναι. Από κάτσω. Εδώ πέρα ρυθμίζεις όλα τα προγράμματα κανονικά. Εντάξει. Όλα στα προγράμματα τα ρυθμίζει από εδώ. Έχει κανονικά για πουκάμισα, αθλητικά που λέει εδώ πέρα, γρήγορα νυχτερινή πλήση, βαβακερά, συνθετικά ανάμεικτα όπως όλα τα πλυντήρια. Μάλιστα. Okay. Mm-hmm. Έχει επίσης εδώ πέρα να ρυθμίσει τις θερμοκρασίες που θέλει να βάλει. Εντάξει. Όχι στου 80, για βάλτε όμως στου 30 που θα το βάλουμε. Καλά, δεν θα πλύνουμε τώρα, τώρα θα κάνουμε. Απολύμανση. Απολύμανση μόνο. Βλέπει εδώ πέρα θερμοκρασίες, έχει μέχρι 90, ναι. Ταχύτητα μέχρι 1400 στροφές α πούμε. Ναι. Έτσι δουλεύει και πολύ. Σε πόσο λεπτά 9 κιλά είναι το συγκεκριμένο πλυντήριο. Μέχρι 9 κιλά χωράει. Κοίτα να δεις εδώ τώρα, Μαντώ. Βάζεις όποιο πλυντήριο. Μην κρατήσουμε το χέρι μέσα. Ναι, όχι. Έτσι. Ναι. Βάζεις όποιο πρόγραμμα θες ναι. Και μετά ναι. Πηγαίνεις και παντάς ναι. Αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι ναι. Έτσι, που λέει ναι. Active Oxygen. Active... Αυτό δηλαδή. Αυτό εδώ, μην το πατήσεις τώρα. Δεν έχει τίποτα okay. Μέσα. Αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Ναι. Επίσης, ναι. Άμα θέλεις εσύ να πάρεις κάποια ρούχα και να τα φρεσκάρεις, όπως έχουμε αυτά εδώ πέρα. Okay. Να τα φρεσκάρεις ναι. Και ταυτόχρονα να τα απολυμάνεις. Ναι. Έτσι. Δεν χρειάζεται νερό. Όχι. Δεν χρειάζεται τέτοιο, δεν χρειάζεται απολυμπατικό. Καθόλου. Δεν θα βάλουμε τίποτα, έτσι. Τίποτα, είναι τίποτα, ένα πρόγραμμα τίποτα. Αυτό εδώ πέρα που γράφει εδώ. Και τα απολυμμένη χωρίς απολυμπατικό. Ναι. Απολυμπατικό και λέω απολυμπατικό. Απολυμαντικό, απολυμπατικό με ό,τι θες ρε Μαντώ. Θες, ρε παιδί μου, βγαίνεις έξω, έτσι. Βγαίνουμε έξω. Ναι. Πάμε να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια Κοτσόβολου με όλο τον Κοτσόβολο. Ναι. Και πάμε σε ένα κλαμπ. Το και έχει μέσα. Τσίκνα. Τσίκνα. Έτσι. Ψήνουμε ναι. Εδώ πέρα με τις ψυσταριές που είχαμε κάνει. Ναι, έχουμε ναι. Γεννήσει ψυσταριές. Μετά έχουμε βγει έξω, έχουμε ναι. Μυρίσει ποτά, υδροτήλες, ναι, τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Και έχεις το ωραίο στο φόρεμα. Θα το βάλεις και την άλλη μέρα. Θα το φορέσω αύριο. Την επόμενη μέρα. Ναι. Έτσι. Και εγώ το ωραίο μου το σακάκι. Ναι. Την επόμενη μέρα. Πανάκριβο. Δεν θα μυρίζει. Όχι. Παίρνεις αυτό που δεν είναι το σακάκι μου. Έτσι προφανώς. Έτσι, το καλό μου το σακάκι. Το πετάς μέσα. Παίρνεις και το μπλουζάκι σου. Το πετάς μέσα. Δεν έχω βάλει τίποτα μέσα. Μην μας πούνε ότι βάλαμε και τίποτα μέσα. Για δείξτε να τα δείχνουμε αυτά. Άδειο είναι. Άδειο είναι. Ούτε υπάρχουν μπουκάλες ενεργού οξυγόνου να γεμίσεις να βάλεις κάπου. Για κλείσε και την πόρτα και πάτα να πάρει για να... Active Oxygen. Όχι. Περίμενε. Δεν χρειάζεται. Το έχουμε εδώ πέρα. Έτσι. Start πατάς. Active Oxygen. Start. Αυτό που θα κλείσει. Start. Λέει start. Κοίτα να δεις τώρα που θα αρχίσει να γυρνάει, έτσι. Και θα αρχίσει πόση να βγάζει καπνού. Χρειάζεται. Αυτό σου λέει εδώ. Δεν χρειάζεται πολύ πρόβλημα. Συγγνώμη, 45 δευτερόλεπτα. Όχι, ρε Μαντώ, σιγά μην κάνει και την ταχύτητα του φωτό. 45 λεπτά κάνει. Α, 45 λεπτά. 45 λεπτά. Το κάνει όμω ούτω ώστε, κοιτάξτε τώρα, βλέπει, αρχίζει να το γυρνάει. Δεν πετάει ούτε απορριπαντικά, δεν πετάει ούτε νερό μέσα. Έτσι, δεν πετάει οξυγόνο. Πετάει ενεργό οξυγόνο. Θα αρχίσει να βγάζει τον καπνό σε λιγάκι. Κάτσε να δει. Ναι. Αυτό που κάνει εκεί μέσα τώρα. Ετοιμάζεται είναι... να βγει κάτι μαγικό. Αυτό λοιπόν θα βγάζει τώρα το ενεργό οξυγόνο και με ναι. Αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουμε ρυθμίσει θερμοκρασίες, χωρίς να έχουμε βάλει απορριπαντικό, χωρίς να χρειαστεί όταν τελειώσει αυτό να βγάλουμε τα ρούχα έξω να τα στεγνώσουμε, ναι. Χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, τα έχουμε φρεσκάρει. Ναι. Σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που ναι. Σου είπα πριν, ναι. Μπορείς ναι. Να το αξιοποιήσεις αυτό το πράγμα, έτσι, διαλέγοντας το αντίστοιχο πρόγραμμα και πατώντας το κουμπί όπως είπα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Έλα, σήκω τώρα άμα πάνω. Βάλω μέσα. Ναι. Γιατί εντάξει, είσαι λίγο απειγμένος. Συγγνώμη τώρα. Άμα βάλω μέσα απορρυπαντικό, άμα βάλω μέσα κανονικά να πλύνω τα ρούχα ναι. Μου. Μπορώ να έχω και τη δυνατότητα να τα απολυμάνω ταυτόχρονα. Κανονικά, πατάς το κουμπί που σου είπα, το Active Oxygen, το ενεργό οξυγόνο, όχι τώρα, έτσι, ναι. Την ώρα που κάνεις τη κανονική σου πλύση, βάζεις τα βαμβακερά σου, ναι. Βάζεις τα καλούς τα ρουχαλάκι, βάζεις ναι. Πλύσιμο, ναι. Έτσι, τα βάζεις πλένονται, πατάς το, ναι. Το Active Oxygen ναι, και ναι, κάνει ναι. 30 λεπτά παραπάνω από το χρόνο που θα έκανε κανονικά το πλύσιμο. Αλλά στα απολυμμένη όμως... Και κάνει αυτό, ουσιαστικά σκοτώνει όλα τα μικρόβια, οτιδήποτε ρε παιδί μου εκεί μέσα είναι, θα μπορούσε να μείνει άμα βάλεις θερμοκρασίες κάτω από τους 40-50 ναι. Βαθμούς Κελσίου, mm-hmm. Θα σκοτώνει όλα χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει ψηλές θερμοκρασίες. Έλα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και το καλύτερο από όλα είναι αυτό που είπες, ότι δεν σου χαλάει τα ρούχα, ρε παιδί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ψηλές θερμοκρασίες. Και να στα απολυμμένη χωρίς να στα χαλάει. Ξέρεις πόσα ρούχα έχω χαλάσει εγώ. Εσύ, εντάξει, είμαι σίγουρος. Τις δύο φορές που έχω βάλει πλυντήριο. Και επίσης αυτό τώρα, άκου να δεις τώρα. Σε συνδέει με την τεχνολογία. Σε συνδέει με την τεχνολογία. Όλα αυτά ναι. Τα κάνει έχοντας τον καλύτερο δείκτη, ενεργειακό δείκτη στο θέμα της κατανάλωσης. Α, για λέγε. Είναι α3+, α συν. Τι σημαίνει αυτό. Και είναι, υπάρχουν αυτοί οι δείκτες, τέλος πάντων, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Που κάθε συσκευή πρέπει να έχει ένα ενεργειακό δείκτη. α+++ είναι η χαμηλότερη κατανάλωση. Είναι ο καλύτερος δείκτης με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Ναι. Αυτό είναι α+++, με 3+ ναι, που ναι, λέμε. Ναι. Και 30% ναι. Πιο χαμηλό από το α3++. Δεν υπάρχει ουσιαστικά σαν δείκτης καλύτερο και σου λέω ότι είναι και 30% λιγότερο. Επίσης, έχεις δυνατότητα. Και νυχτερινό ρεύμα να τα πλένεις τα ρούχα σου με αυτό. Πάμε τώρα στην υπερψυγιάρα μας. Έλα, για πες μου.
αυτή τόσο καλό είναι για να το λέει σε εσύ υπερψυγείο, για να λέει έτσι. Σε χωράει μέσα. Εμένα. Ναι. Άσε. Θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από εκεί για να καταλάβεις μετά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε φέρει εδώ πέρα 171 χυμούς του 1 λίτρου. Γιατί διψούσαμε. Φαντάσου μετά τι θα τρέχει, που θα τρέχει άμα πεις 171 λίτρα χυμό. Άστο. Ναι. 171 κουτιά χυμούς. 171 γιατί? Κουτιά του 1 λίτρου. Του 1 λίτρου. 171 λίτρα. Αυτό το ψυγείο, το οποίο είναι και αυτό αποκλειστικό του Κοτσόβολου και το είχαμε στην έκθεση του Κοτσόβολου τον περασμένο Δεκέμβρη, που έγινε εκεί πέρα στην Τεχνόπολη, χωράει 171 λίτρα περισσότερη χωρητικότητα από οποιοδήποτε άλλο ψυγείο έχει αυτές τις διαστάσεις. Αυτά εδώ πέρα αντιστοιχούν σε 171 χυμούς που έχουμε εδώ. Κοίτα εδώ. Ναι, Άλεξ, ναι. Κοίτα εδώ. Έτσι, έχουμε εδώ πέρα. Ναι, πού θα τα χωρέσει όλα αυτά. Δεν θα τα βάλουμε μέσα. Περίμενε. Παιδί, μαζί τώρα. Με την κατάψυξη. Όλο μαζί. Ο όγκος του ψυγείου, ρε παιδί μου. Σου λέει, ναι, 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 κατάλαβα. Έτσι, κατάλαβα. Δεν σημαίνει ότι χωράει τα 171 κουτιά. Ναι, βρε, κατάλαβα. Προφανώς. Απλά για να δείξουμε πόσο παραπάνω χωράει σε σχέση με ένα οποιοδήποτε άλλο ψυγείο. Πώς το κάνανε αυτό. Έλα εδώ να δεις τώρα. Κοίτα, καταρχάς, έλα εδώ να δεις. Όπω, τι ωραίο φωτάκι που έχει. Εδώ κοίτα πράγματα. Εδώ, κοίτα, εδώ. Αυτό είναι ένα μπιμπελό καλέ, ένα στολίδι είναι αυτό. Λοιπόν, Μαντώ, ξεκινάμε. Fruit, mixed, veggie. Τι είναι αυτά. Να ξεκινήσουμε με το λαμπάκι, το οποίο είναι LED. Όπως είναι LED και αυτά εδώ πέρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τα οποία δεν καίγονται ποτέ. Ποτέ. Δεν θα τα αλλάξει ποτέ, παρά μόνο όταν χρειαστεί μετά από 15, 20, 30 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πότε, θα αλλάξει ψυγείο. Δεν καίγονται ποτέ τα LED. Μάλιστα. Και τα LED είναι έτσι φτιαγμένα, ούτως ώστε. Ναι. Θέλεις να κλείσουμε λίγο τα φώτα για να δείξουμε το φωτισμό. Ναι. Πόσο ωραία φωτίζει μέσα. Πολύ ωραία. Πόσο ωραία φωτίζει όλο τον χώρο. Ναι. Και ταυτόχρονα είναι τοποθετημένο το πάνω λαμπάκι σε σωστό χώρο, ούτως ώστε να σου φωτίζει και το, το σιρτάρι το ένα, έτσι. Να σου φορτίζει, να σου φωτίζει, όχι φορτίζει, το άλλο το σιρτάρι. Ναι. Να σου φωτίζει ακόμα. Άντε καλέ και κάτω. Και την κατάψυξη κάτω, φτάνει κανονικά μέχρι κάτω το φως. Φωτίζει τα πάντα όλους τους χώρους του ψυγείου. Έτσι, ούτως ώστε και όταν βγει, σηκώνεσαι το βράδυ με στη νύχτα. Να φάω την τούρτα μου. Να φας την τούρτα σου ή να φας το. Πώς το λένε. Το κατσικάκι που έχει στην κατάψυξη. Έτσι, ναι. Σου πάει αυτό. Το κατσικάκι. Αυτό τι είναι, σαν τα Minions είναι. Είναι και 3D. Για πες. Ναι. Να βλέπεις κανονικά. Βέβαια. Τώρα, θέλω να βάλεις το χέρι σου προς τα μέσα. Να βάλω το χέρι μου. Ναι. Βεβαίως. Πόσο βάθος φτάνει. Οχ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ χώρο και προς τα μέσα. Ναι. Έτσι. Και στο πλάι, άμα δεις στο πάθος, το ψυγείο είναι πολύ λεπτό, με αποτέλεσμα να κερδίσεις πάρα πολύ, πολύ χώρο. Πολύ λεπτό, έτσι. Είναι, ναι. Και ταυτόχρονα όλα αυτά βγαίνουν προς τα έξω, ώστε να έχεις μεγάλη ευκολία να φέρνεις πράγματα που ναι, είναι ναι, πολύ ναι, βαθιά ναι, και ναι. Δεν τα φτάνεις. Γιατί κοίτα εδώ, οριακά φτάνει εδώ πέρα, είμαστε άλλο εδώ. Έτσι, οριακά φτάνω μέσα. Για μέσα πράγματα, τραβάς, έτσι, και το πιάνεις παντού. Άμα βάλεις εδώ πέρα, παιδί μου, τους δύο χυμούς μέσα-μέσα. Έτσι. Ναι. Είναι πιο εύκολο να το τραβήξεις και να το πιάσεις. Παρά να τεντώνεις το χεράκι σου εδώ πέρα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αυτό τι είναι, ρε Δημήτρη. Αυτό τώρα τι είναι, λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα το ψυγείο ναι. Έχει τα φώτα, παρακαλώ. Μπορούμε να τα κλείσουμε, να τα ανάψουμε τώρα. Παιδί, άναψε τα φώτα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει δύο σιρτάρια, ναι. Έτσι. Τα οποία είναι Vita Fresh Pro, τα λέει η Boss. Είναι τα μοναδικά τι που είναι αυτό? Vita Fresh Pro. Λοιπόν, εδώ το ψυγείο έχει. Είναι αυτό που σου δυνατότητα. Διατηρεί για περισσότερο καιρό. Είναι αυτό που σου διατηρεί. Το μήλο για 1-1,5 μήνα μέσα χωρίς να πάθει τίποτα. Δοκιμάστε το! Δοκιμάστε το και θα δείτε. Έλα εδώ να σου πω τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα πίσω, ο διακοπτάκος εδώ πέρα πίσω κατευθείαν να ρυθμίσει. Ναι, τι εδώ. Είναι αυτό, τι είναι. Έχει εδώ να διαλέξει, σου λέει. Διαλέγεις από εδώ πέρα, η τεχνολογία Vita Fresh Pro ουσιαστικά επιτρέπει και μεταφέρει τη σωστή υγρασία στο θέσιμο υγρασίας τα φρούτα. Το πάνω, τα φρούτα και λαχανικά. Mm. Το πάνω σιρτάρι, αυτό είναι εδώ πέρα, φρουτάκια. Είναι για φρούτα και λαχανικά. Και διαλέγεις εσύ εδώ πέρα τι θέλεις να βάλεις. Αν έχεις μονάχα φρούτα, αν έχεις φρούτα και λαχανικά. Έλα ρε. Ή αν έχεις μόνο λαχανικά. Τι καλό. Έτσι, veggie σου λέει εδώ πέρα, mixed ή fruit. Και άμα δεις εδώ από κάτω, δεν μπορεί να το δει ο Άλεξ εδώ πέρα. Ναι. Έχει ουσιαστικά εδώ ένα άνοιγμα, αυτό εδώ. Ναι. Ουσιαστικά το ανοιγοκλίνει, βλέπεις. Ναι, ναι, το σηκώνει περισσότερο. Για να έρχεται λιγότερο. Ούτως ώστε να ρυθμίζει την ψήξη. Και αυτό εδώ πέρα που το βλέπεις κάτω εδώ πέρα έτσι λίγο σαγρέ. Γιατί? Είναι φτιαγμένο έτσι, ούτως ώστε όταν πάρεις το φρουτάκι, το μιλαράκι και το ακουμπήσεις εδώ. Ναι, ναι. Να μην ακουμπάει ολόκληρο κάτω. Να ακουμπάει και να περνάει ουσιαστικά. Και να περνάει. Να περνάει από κάτω ο αέρας και η υγρασία, ούτως ώστε να μην σαπίζει το φρούτο. Πολύ ωραία το έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει μελέτες. Και το κάτω μέρος εδώ είναι για ψάρια και είναι το ίδιο πράγμα. Απλά είναι για ψάρια και κρέατα. Έχει διαφορετική θερμοκρασία από ό,τι εδώ.
Έλα εδώ να δεις τώρα. Πιο... Όντως κοίτα εδώ να δεις τώρα. Κλείνουμε λίγο το ψυγείο. Παιδιά, είναι υπέρλαμπρο, έτσι. Λοιπόν, Μαντώ, εδώ μπροστά έχουμε το ρυθμιστικό για τις θερμοκρασίες. Ναι. Έτσι. Σου έχει εδώ τη δυνατότητα να διαλέξεις διαφορετική θερμοκρασία, να ρυθμίσεις εσύ για την κατάψυξη, διαφορετική θερμοκρασία για τη συντήρηση, ναι, αυτό εδώ πέρα, και διαφορετική θερμοκρασία για το Vita Fresh Pro εδώ πέρα, έτσι. Mm-hmm. Μπορείς από εδώ να το ρυθμίσεις ξεχωριστά. Τι ωραίο. Έτσι. Αν διαλέγεις εδώ πέρα αυτό που θέλεις, ας πούμε, έτσι κάτσε να δεις. Ναι, ναι, ναι. Σου λέω, έχει και τρία διαφορετικά modes. Μείον 16. Κοίτα το να δεις. Έχει και τρία διαφορετικά modes, βλέπεις εδώ. Ναι. Αυτό είναι το γενικό mode. Μπορώ, ναι, να διαλέξω εγώ εδώ πέρα τη θερμοκρασία, κάτσε περίμενε. Mm-hmm. Εδώ. Α, εδώ έτσι είναι για τα ψάρια. Ας πούμε εδώ πέρα είναι. Όχι, αυτό εδώ πέρα είναι το ψυγείο. Αυτό είναι το ψυγείο. Αυτό είναι το ψυγείο. Okay. Μέχρι δύο μπορείς να πας. Okay. Πάμε στο επόμενο που είναι εδώ πέρα τα ψάρια και τα, ναι, κρέατα. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να το βάλω από μείον 1 έως 3 βαθμούς, έτσι. Οκ. Και μετά εδώ πέρα ο καταψύκτης, έτσι, η κατάψυξη κάτω, μπορώ να το πάω πολύ χαμηλά. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άκουσα πριν που έλεγε ο κύριος με τις κούπες, ναι, ότι είχε δοκιμάσει κάτι καρότα μέσα στο ψυγείο και του κρατήσανε 70 ολόκληρες ημέρες. Επειδή δεν τα θυμάμαι εγώ ακριβώς, έχω εδώ πέρα το... Είχες. Έχω εδώ πέρα το σκονάκι μου, ναι, έτσι, εντάξει. Δεν είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, λέει, έτσι, εκεί πέρα που είδαμε στα φρούτα και λαχανικά, ναι, μπορεί να συντηρήσει αγκινάς μέχρι 25 μέρες, σπαράγγια μέχρι 15 μέρες, μπρόκολο μέχρι 10 μέρες, λάχανο 50 μέρες. Συγγνώμη, το λάχανο τώρα που το παίρνεις απειλακή, ξέρετε παιδιά πόσο μπορεί το λάχανο μέσα σε 3-4 μέρες που το βάζω εγώ στο ψυγείο μου καρότα, που γίνει μαυρίζει. Καρότα 70, τα καρότα δε 70 μέρες. Που τα χρησιμοποιούμε παντού. Πόσο και αχλάδια μήλα που σου είπανε το έφαγε σε 1,5 μήνα εσύ 1,5 που ήταν. Μήνα το ήταν φρέσκο γιατί αυτό αντέχει μέχρι 100 μέρες. Άσε καλέ. 100 μήλα μέρες. Λέει μέχρι 100 μέρες, 3 μήνες. Κάνεις και οικονομία. Η κατάψυξη, πέρα από το γεγονό ότι είναι κατάψυξη, έχει, ναι, επίσης πάρα πολύ χώρο. Τόσο χώρο, άμα δεις που εδώ. Ξέρεις, όλες οι νοικοκυρές παραπονιούνται για την κατάψυξή τους. Δηλαδή, όταν είχα έρθει στον Κοτσόβολο για να πάρω την πρίκα μου πριν από 10 ημέρες, ναι, μου λέει η μάνα μου να κοιτάξεις να πάρεις ένα ψυγείο το οποίο να έχει μεγάλη κατάψυξη. Να βάζεις μέσα τις πατάτες, τον αρακά σου, ναι, τα συσκευασμένα όλα, ναι, αυτά. Ναι. Αυτό εδώ κοίτα, πέρα. Κοίτα, να δεις τώρα. Λοιπόν, Μαντώ. Τι διαφορετικό έχει από όλα τα κοινότυπα. Σγούψε. Σγούψε. Άμα δεις, έχει δύο συρτάρια. Ναι. Έτσι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αυτό εδώ πέρα. Τεράστιο. Κοίτα πόσο βαθύ είναι, έτσι. Βάζεις όλα. Είναι χωρισμένο, μας είπαν ότι είναι χωρισμένο στη μέση. Ναι. Γιατί είναι τόσο μεγάλο, ναι, που χωράει παιδί. Τι παιδί? Παιδάκι. Παιδάκι, το μικρό. Παιδί του σπιτιού, ναι. Του σπιτιού. Είναι τόσο μεγάλο. Άμα το βγάλουμε. Ναι, 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 ναι. Να μπει μέσα παιδί. Δεν σου φαίνεται χωρά, κοίτα εδώ πόσο μεγάλο είναι, έτσι. Δηλαδή δεν σε μοιάζει με ένα μικρό έλκυθρο και που χωράει ένα παιδί μέσα. Το παιδί θα μπει μέσα στο ψυγείο. Και το βάλανε το διαχωριστικό στο κέντρο ούτως ώστε για λόγους ασφαλείας. Κάτσε να το κλείσω εδώ πέρα το αλάρμ. Για λόγους ασφαλείας μην μπήκαν κατά λάθος κανένα παιδί μέσα. Αλήθεια, για παγιδευτεί μέσα στην κατάψυξη. Ακούστε παιδιά. Και μπορείς να βγάλεις και το ένα, να βγάλεις και το άλλο. Έτσι. Να βγάλεις και το ραφάκι άμα θέλεις. Για να χωθεί ολόκληρος άνθρωπος μέσα. Έτσι. Μέσα εκεί κοίτα πόσο μεγάλη είναι η κατάψυξη. Μπορείς να πάρεις το αρνί σου. Χωράς ολόκληρος, ολόκληρος άνθρωπος χωράει μέσα, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Κοίταξε τώρα να δεις. Άμα γίνω εγώ μία μπαλίτσα εδώ πέρα. Δεν χωράω. Μαντώ, μ' αρέσει που κρύωνες πριν με τον, εδώ πέρα με τον ανεμιστήρα, έτσι. Παιδιά, χωράω ολόκληρη μέσα στο ψυγείο. Άμα σηκώψουμε το κεφάλι, χωρά στάνταρ μέσα. Κοίταξε εδώ. Νομίζω ότι το επιχείρημα ότι είναι μεγάλη κατάψυξη το πετύχαμε. Παιδιά, είναι τεράστιο. Λοιπόν, αφού σε βγάλαμε από μέσα και δεν ξεπάγιασες, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Αρέσει λίγο φώναζε εδώ πέρα για το ανεμιστήριο εδώ πέρα του ερκοντήσου που έχουμε και μπήκαμε στην κατάσταση. Αλλά τώρα για να το δείξουμε στον κόσμο, ναι, ναι, θα γίνω θυσία αυτό το κορμί. Ναι. Αυτό το κορμί έγινε θυσία. Έγινε, έγινε. Εγώ ξέρω γιατί μπήκες μέσα. Γιατί. Έτσι, για να παγώσει λίγο το δέρμα και να φανεί, ναι, ναι, λίγο να τσιτώσει. Έτσι, να φανεί πιο νέα από 30 που λέγαμε. Μπικ, μπικ. Πόσο είπε. Πόσο πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, Μαντώ. Μαντώ, αυτό εδώ πέρα να ξέρεις είναι και τέτοιο ασφαλείας τζάμι. Κράτα το λίγο, κράτα το έτσι, σε παρακαλώ. Έλα εδώ, Άλεξ, παιδί μου. Μάλιστα, αφεντικό. Έλα εδώ στο τζάμι. Μάλιστα, φέντρα. Τι είναι αυτό. Φύγει από εκεί. Τι γράφει. Σχεδίασε. Να σου γράψω εγώ τώρα, κράτα. Έλα, έλα. Να το σχεδίασε. Για το. Φαίνεται. Τι είναι. Ούτε καν. Να... Ταξί. Φαίνεται, Τι ταξί, ρε. Α, τράιμι. Έλα, το βάλω το τράιμι μέσα τώρα. Τέλει. Λοιπόν, ναι, και κάτι άλλο τελευταίο, Μαντώ, ναι, έτσι, για να καταλάβεις ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι μεγάλο μέσα σε χώρους, έτσι, χωρίς να είναι πολύ μεγάλο σε όγκο εξωτερικά, ναι, είναι τόσο βολικό το ώστε μπορείς, είναι σχεδιασμένο έτσι, ούτως ώστε να μπορείς να το εντυχήσεις κανονικότατα, δεν χρειάζεται να μπαίνεις εκεί μέσα, ρε Άλεξ. Απέξω να δείξω. Α, θέλω να φοράς και εσύ. Μπορεί να εντυχιστεί κατευθείαν, να κολλήσεις τους τοίχους
Και είναι έτσι σχεδιασμένο, έλα από εδώ να δεις. Ναι, για να δούμε. Τι άλλο έχει, τι άλλο θα πω. Άμα δεις εδώ πέρα η γωνία όταν ανοίγει, ακόμα και να είναι κολλημένο στον τοίχο εδώ. Έτσι. Να κάνει έτσι, ευθεία, έτσι. Αυτό ανοίγει χωρίς να αναφέρεται από τον τοίχο. Σημαντικό. Και ακόμα και να το φτάσει μέχρι εδώ και να μην ανοίξει τελείως. Έτσι. Ναι. Πρώτον, είναι ασφαλείας. Ναι. Μπορεί να το κάνεις εδώ πέρα έτσι. Oh. Φτάνει μέχρι εκεί και ξαναγυρνάει. Ακόμα και να μην ανοίγει μέχρι τέλος, να φτάσει μέχρι εδώ, ας πούμε. Ναι. Είναι έτσι σχεδιασμένα τα ράφια. Ναι. Τόσο ώστε να ανοίγουν, κοίτα εδώ. Βλέπεις εδώ πέρα που έχει το ανοιγματάκι, τόσο ώστε να μπορεί να ανοίγει χωρίς πρόβλημα. Πάρα πολύ. Ακόμα ωραίο. Και εδώ να είναι, έτσι. Να μην είναι τελείως ανοιχτό. Ανοίγει μέχρι εδώ, έχει μια γωνία και φτάνει μέχρι εκεί χωρίς πρόβλημα. Πολύ οπότε ωραίο. Και δίπλα στον τοίχο να το βάλεις. Και να έχει τοίχο εδώ δίπλα. Δεν όλο αυτό κανένα πέρα πρόβλημα. Να βάλεις μια γωνία. Δεν έχει το παραμικρό. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε κερδίζει χώρο μέσα. Κερδίζεις όλα χώρα αυτά. Απ' έξω, λοιπόν, κερδίζεις από μέσα, από παντού. Μαντώ, πριν κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε εδώ πέρα ναι. το ενεργό οξυγόνο. Ναι. Έτσι. Για άνοιξε το. Στο μηδέν. Φτάσαμε εδώ πέρα. Για να δω την πλουζίτσα. Έβαλε λίγα νεράκια εδώ. Ναι. Θα φέρνει υγρασία. Εντάξει, με τόσο. Κάναμε το πρώτο. Ορίστε, έχει μια ελαφριά υγρασία ακριβώς από το ενεργό οξυγόνο. Ναι. Έτσι, πάρε και το μπλουζάκι σου. Αυτό τώρα. Σκότωσε τα πάντα όλα. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Όλα τα μικρόβια. Ναι, είναι πεντακάθαρο. Και είναι έτοιμο να φορεθεί ξανά χωρίς να κινδυνεύει από οποιοδήποτε βακτήριο, μικρόβιο. Ούτε μυρωδιές. Και ούτε μυρωδιές τα εξαφανίζει όλα. Τίποτα, μια χαρά μυρίζει τίποτα. Φρεσκαδούρα. Τέλειο. Αυτά. Πάμε να κλείσουμε γιατί σου έχω και ένα τελευταίο task. Χαιρετάμε και ξεκινάς να το φορτώνεις. Εγώ. Ναι. Μόνη μου. Ναι, θα ανοίξουμε το τέτοιο και θα βάζεις μέσα μπουκάλια. Εντάξει. Όσο πιο γρήγορα μπορώ θα με μετρήσεις χρόνο. Θα σε μετρήσω, ναι. Σε πόσο πρέπει να τα κάνω, σε πόσο χρόνο. Έχεις 22 λεπτά. Α, σε 22 λεπτά τα βάλω όλα μέσα. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, subscribe στο κανάλι μας, έτσι. Σχόλια από κάτω. Σχόλια. Και πρέπει καμιά μαντινάδα να διαβάσουμε γιατί έχουμε ξεχάσει πολύ καιρό και να διαβάσουμε. Ο Μανούσος μου! Ο Μανούσακας, θα μου στέλνει μηνύματα. Θέλουμε, και όχι, εγώ θα πούμε στο Μανούσακα ναι. να μας γράψει μια ειδική μαντινάδα για τα ψυγεία, τα πλυντήρια ναι. και, τις, ναι. και τους χυμούς εδώ. Βεβαίως. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το να διαβάσουμε στο επόμενο επεισόδιο από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί αυτό το βίντεο που βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή. Για να μην νομίζεις ότι δεν τα βλέπουμε, τα εντάξει. βλέπουμε όλα. Ωραία. Άντε, μέχρι να τελειώσει Μαντώ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ πέρα στο Try Me. Είπαμε subscribe. Η Μαντώ εδώ θα είναι. Το πολύ πολύ, άμα καθυστερεί, θα την βάλω στην κατάψυξη. Και χωράω κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Χωράς, βάζε, βάζε. Φιλάκια. Έλα, έλα, βάζε. Άντε, γεια. Θα πάρω κι εγώ κάνει να βάλω. Όχι, είπαμε, θα τα κάνω εγώ. Θα με χρονομετρήσεις. Εντάξει, εντάξει. Πώς τα βάζεις έτσι, ρε Μαντώ, πραγματικά. Έχω πεθάνει στη ζέστη. Πάω να το κλείσω. Όχι, μην το κλείσει. Θα πεθάνουμε, ρε Μαντώ. Ναι. Μην το κλείσει τελείω. Κρυώνει ώρα, χρυσή. Βάλε το γρήγορα, αργό. Γιατί το ανάβετε. Γιατί. Εκεί θα κάθεσαι σε ένα σημείο. Γιατί κρυώνω. Λοιπόν, αφού σχημά. Λοιπόν, αφού σχημά. Λοιπόν. Κρύωσε ήδη. Κρύωσε. Μην πάρει χυμό από του κάτω, του μεσαίου, πάρε μόνο από του πάνω. Γιατί. 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 Γιατί έτσι μου αρέσει. Τζέγκα, ξέρει. Όχι, την πρίζα είναι εύκολο, το βάζει την πρίζα. Στην παροχή νερού εννοώ. Την πρίζα είναι εύκολο. Ναι. Στην πρίζα. Και βάλαμε ένα πολύ πρίζα. Φύγα να πω στο ρεύμα, ρε παιδιά, το καταλάβατε το ρεζούμε. Λοιπόν, Μαντώ. Ναι. Ασόβαρος άνθρωπος, ασόβαρος. Ένα σουτιέν. Το ξέρετε ότι προχθές ήταν η Παγκόσμια Μέρα του Σουτιέν. Άσχετο. Για πες. Υπάρχει και πράγμα. Παγκόσμια Μέρα του Σουτιέν, βεβαίως. Βεβαίως. Και τι κάνετε οι γυναίκες αυτήν την μέρα. Τα καίγαμε. Θα τη χαρίσω σε ένα τυχερό του τράι. Oh! Θα κάνω. Διαγωνισμός. Θα τη χαρίσω. Και τώρα είναι πλημμένη. Η οποία είναι και συλλεκτική. Δεν τη θέλουν πλημμένη, τη θέλουν φορεμένη. Α, φορεμένη τώρα δεν μπορούσα. We'll be right back.